Ελπίζω να κατάλαβες ότι δεν έχουμε καμία ελπίδα εδώ πάνω, έτσι. Αυτό το κατάλαβα, ναι. Οι ελπίδες του για να πληρωθεί για το σύριαλ Το Αμάρτημα της Μητρός μου μέρα με τη μέρα γίνονταν όλο και λιγότερες. Μετά από αρκετούς μήνες απλήρωτος, ο ηθοποιός Αλέξανδρος Αντωνόπουλος αποφάσισε να ακολουθήσει την δικαστική οδό. Τώρα είμαι στα δικαστήρια με τη σειρά του Αντένα, αλλά όχι με τον Αντένα. Δεν είμαι με τον Αντένα, είμαι με τον παραγωγό που έκανε το σύριαλ Το Αμάρτημα της Μητρός μου, το οποίο σταματήσαμε γιατί δεν μας πληρώνανε. Επομένως, έχω κι εγώ πάρα πολλά προβλήματα. Τρώω τα έτοιμα. Ελπίζω να μην τα φάω όλα και πάω κι εγώ στο σπίτι του ηθοποιού που φτιάχνει ένα iPhone σου να ψοφήσω εκεί πένις. Είναι από τους ηθοποιούς που έζησαν τη χρυσή εποχή της τηλεόρασης με τις μεγάλες αμοιβές. Έβγαλα τόσα ώστε να μπορέσω να αγοράσω ένα σπίτι και ένα εξοχικό. Ναι, έχω ένα σπίτι και ένα εξοχικό. Μέχρι εκεί. Δεν έχω βγάλει, δεν είμαι πλούσιος, όχι. Υπήρξα κάποια στιγμή αρκετά ευκατάστατος, να το πω. Και αυτή η ευκαταστασία μου με συντηρεί ακόμα. Γιατί τώρα δεν βγάζω λεφτά καθόλου. Δεν πάβει όμως η καθημερινότητά του να είναι δύσκολη, όπως αποκαλύπτει. Δεν τολμάμε να κατέβουμε στην είσοδο του σπιτιού μας από τους λογαριασμούς. Φοβόμαστε τι θα αντικρίσουμε. Ωραία, πάει και αυτό. Δεν ήταν τίποτα. Ωραία, λέει. Δεν ήταν τίποτα, λέει. Πού το είδες το ωραία, Χριστιανέ μου. Πού το είδες το ωραία. Υποχρεώνω τον εαυτό μου να είμαι αισιόδοξος, γιατί αλλιώς θα φουντάρω. Τη στιγμή που οι περισσότεροι συνάδελφοί του βλέπουν τα τουρκικά σεριάλ σαν εχθρό τους, εκείνος δεν θα έλεγε όχι σε μια πιθανή συνεργασία. Αν μου δίνανε καλά λεφτά, γιατί να μην το δεχτώ. Βεβαίως, υπάρχουν ηθοποιοί Έλληνες που παίζουν σε τουρκικά σεριάλ. Ναι, γιατί. Τι λες, καλή δουλειά δεν είναι ντροπή. Και με τους Τούρκους είμαστε φίλοι. Πολύ φίλοι. Τι ήταν αυτό! Χάρη! Δεν είναι ο μόνος ηθοποιός που διεκδικεί τα χρήματά του. Αρκετοί από τους συντελεστές του σύριαλ Αμάρτημα της Μητρός μου πρόκειται να ακολουθήσουν την νομική.